έτσι να προχωρήσει αυτή η ιστορία και πρέπει να γίνει έτσι. Κοιτάξτε, βγήκε ο κύριος ιατρού και είπε ότι αυτό το φάρμακο είναι πειραματικό. Αυτή τη στιγμή σας ακούνε και άλλοι άνθρωποι και από το εξωτερικό και έχει δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα. Έλαβα και εγώ, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σπύρο, κάτι. Κύριε Σπύρο, που ίσως δεν το γνωρίζετε, επικοινώνησε μαζί μου ο άνθρωπος από την φαρμακευτική εταιρεία τη συγκεκριμένη μέσω της Αμερικανικής Πρεσβείας και είπαν ότι θα κινηθούν όπως πρέπει οι αρμόδιοι από την εταιρεία προκειμένου να γίνει διόρθωση, γιατί ένας δημόσιος φορέας μέσω του κυρίου ιατρού δημόσια στην ελληνική τηλεόραση μίλησε για πειραματικό φάρμακο, ενώ είναι εγκεκριμένο φάρμακο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Εγώ δεν θα το αφήσω έτσι. Θα έχω επικοινωνία και με τους Αμερικάνους. Θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με τους Έλληνες, να μιλήσουν δηλαδή αμέσως της Αμερικάνικης Πρεσβείας, να πάρουν και κάτι πιο επίσημο. Μάλιστα. Γιατί κάτι τέτοιο θέλουν μάλλον. Και αυτό το κάνουμε, θέλω να πω, όχι μόνο για τον Παναγιωτάκη, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδάκια. Μα το καταλάβαμε και γι' αυτό το είπα, Λίτσα μου, γι' αυτό το είπα από την αρχή. Να μπορέσουμε να περνάμε το γράμμα του νόμου. Και να μπορέσουν να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ανθρώπινα θα σκέφτονται, ότι δεν μπορούν να μιλούν για ελπίδες σε ένα γονιό και να δίνουν ποσοστά 1%, 2%, 5%, αλλά θέλουν το 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση εισαγγελίας να υπάρχει 1% ή 2% και να αφήσει το παιδί να πεθάνει. Μα γι' αυτό το λέω. Πιστεύω. Σε ανθρώπινο επίπεδο το συζητάμε. Και όταν το Memorial δίνει 75%. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε. Ελπίζουμε να έχουμε όλες τις αποφάσεις και ο εισαγγελέας να παρέμβει σε αυτή την ιστορία για το μετά. Για να ξέρουν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν ποιο θα είναι το δικό τους το μετά. Θα πάω γρήγορα σε διαφημίσεις όταν επιστρέψουμε.